θα κάμω ένα στρογγυλό χειροματικό περίβολο, από τον οποίο θα προεξέχουν κατά διαστήματα πεντάπλευροι καρδιόσχημοι προμαχώνες. Είναι μια καινούρια ιδέα και πολύ τη δουλεύουμε από καιρό τώρα. Θα ήθελα να τη σχεδιάσω για πρώτη φορά εδώ στη Λευκωσία. Εύχομαι να μην αποδειχθεί μια ουτοπία. Το Μάρτιο του 1567, η Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας έστειλε στην Κύπρο τον Τζούλιο Σαφορνιάνο, ένα από τους πιο διάσημους αρχιτέκτονες μηχανικούς στα οχυρωματικά έργα της εποχής της Αναγέννησης, για να οχυρώσει τη Λευκωσία. Ήταν η εποχή που η Κύπρος διέτρεχε σοβαρότατο κίνδυνο από τον Οθωμανικό επεκτατισμό. Ο Σαφορνιάνο έμεινε στο νησί 9 μόνο μήνες. Βρήκε τη Λευκωσία να περιβάλλεται ακόμη από τα μεσαιωνικά, τα φράγκικα τείχη της, που δεν θα μπορούσαν να την προστατεύσουν πια από μια εχθρική επιβολή, όταν στα πεδία των μαχών και στις πολιορκίες εχρησιμοποιούν το πυροβόλα όπλα. Στη Λευκωσία, οι προμαχώνες που θα κάμω θα είναι καρδιόσχημοι. Η καμπυλότητα δίνει μια επιπρόσθετη δυνατότητα αντοχής στην επίθεση. Τέτοιους πεντάπλευρους καρδιόσχημους προμαχώνες, ο Σαφορνιάνο είχε ήδη κάμει στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο στην Κρήτη, όπου εστάλει από τη Γαλλινότατη για να επιμεληθεί τα τελευταία στάδια της ανέγερσης των τυχών της πόλης το 1561, δηλαδή 6 χρόνια πριν έλθει στην Κύπρο. Στο Χάνδακα τα τείχη έχουν ένα ακαθόριστο σχήμα, από το οποίο προεξέχουν 7 προμαχώνες. Στη Λευκωσία, στον οχυρωματικό περίβολο που σχεδιάζω με κέντρο την Αγία Σοφία και την πλατεία της, υπολογίζω να κάνω 11 προμαχώνες. Έτσι μου φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στην περίμετρο των 3 μιλίων. Εξάλλου 11 είναι και οι διοικητικές περιφέρειες του νησιού. Με τον στρογγυλό χειροματικό περίβολο που σχεδίασε και εξετέλεσε ο Σαφορνιάνο, η Λευκωσία έγινε το πανευρωπαϊκό, αν όχι το παγκόσμιο πρότυπο της αστεροειδούς πόλης. 23 χρόνια μετά την άλωση της Λευκωσίας, δηλαδή το 1593, ο Σαφορνιάνο έκτισε εκ θεμελίων και οχύρωσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τη Λευκωσία, μια πόλη στη Βόρεια Ιταλία, σε μικρή απόσταση από τη Βενετία, την Πάλμα Νόβα. Σε παγκόσμια κλίμακα, μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, είχαν συνολικά κτιστεί 9 αστεροειδείς πόλεις στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Έτσι λοιπόν, τα τείχη της Λευκωσίας στην Κύπρο, του Χάνδακα στο Ηράκλειο και της Πάλμα Νόβα στη Βόρεια Ιταλία έχουν μια κοινή καταγωγή με συνδετικό κρίκο τον Τζούλιο Σαφορνιάνο. Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που ανάγκασαν τη Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας να αναθέσει στον Τζούλιο Σαφορνιάνο τον εξυγχρονισμό της οχύρωσης της Λευκωσίας, καθώς και τις οδυνηρές αποφάσεις που ο ίδιος ο αρχιτέκτονας ήταν αναγκασμένος να πάρει, ούτως ώστε η νέα οχύρωση να μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στη νέα τεχνική του πολέμου. Οι προμαχώνες της Λευκωσίας θα απέχουν μεταξύ τους 280 μέτρα. Αυτή είναι η ιδανική απόσταση, γιατί το βεληνεκές των πυροβόλων είναι μικρότερο, είναι γύρω στα 270 μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολιορκία της Λευκωσίας, η οποία οπτικοποιείται μέσα από 3 χάρτες που φιλοτεχνήθηκαν την ίδια χρονιά με την άλωση ή αμέσως μετά, και επενδύεται από αφηγήσεις παρμένες από σύγχρονους χρονογράφους. Τέλος, αναζητούνται τα αίτια της πτώσης της Λευκωσίας, η οποία μπόρεσε να αντισταθεί σε μια πολιορκία που κράτησε μόνο 7 εβδομάδες. Η γραμμή αντιπαράταξης, ή όπως είναι άλλος πως γνωστή, η πράσινη γραμμή, που κρατεί χωρισμένη τη Λευκωσία τα τελευταία 40-50 χρόνια, διαχωρίζει και τον οχυρωματικό περίβολο του Μνημείου των Ενετικών Τυχών. 6 προμαχώνες βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή και 5 στην τουρκοκρατούμενη, ενώ 4 από αυτούς είναι στρατιωτικές θέσεις και παραμένουν απροσπέλαστοι. Στα παλαιότερα χρόνια, όταν η Λευκωσία ήταν αδιαίρετη, οι Ελληνοορθόδοξοι, οι Λατίνοι, οι Αρμένοι και οι Τούρκοι ζούσαν ανάμεικτοι και αδελφωμένοι στην αγκαλιά των Ενετικών Τυχών.
Ποια μορφή να είχαν άραγε τα τείχη όταν κτίστηκαν, ποια μυστικά να κρύβουν στα σπλάχνα τους, ποια να είναι η ιστορία τους. Αδιαμφισβήτητη διαπίστωση είναι πως το μνημείο χρειάζεται συντήρηση. Η περίκλειστη πόλη ασφιχτιά και μαραζώνει. Μα για οποιανδήποτε επέμβαση, σωστική ή άλλη, τα αρχαιολογικά δεδομένα, η αρχιτεκτονική μελέτη και οι πληροφορίες από τις γραπτές πηγές είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας. Χάνδακας, Λευκωσία, Παλμανόβα. Μια κοινή καταγωγή.